Ένα παιχνίδι που χάσατε στην παράταση, στα απέναντι μάλλον, δραματικό παιχνίδι. Είδαμε στο τέλος ότι εκφράσατε πολλά παράπονα στους τρεις διαιτητές του αγώνα. Μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό καταρχήν και μετά για το παιχνίδι. Καταρχήν δεν θέλω να ασχολούμαι με τους διαιτητές, αλλά η Δόξα από πέρσι κάνει μια νέα προσπάθεια. Σίγουρα θέλαμε να συνεχίσουμε στο θεσμό του κυπέλου, αλλά όπως βλέπετε κι εσείς απ' έξω, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν αφήνουν τη Δόξα να βρει την πραγματική της ταυτότητα. Από πέρσι μας πάνε κόντρα και πέρσι γίνανε τα έσχη και όπως είδατε και σήμερα, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε την ομάδα από την αρχή. Προσπαθούμε τα μικρά παιδιά να φτιάξουμε μια ομάδα από την αρχή, γιατί έχει περάσει δύσκολα χρόνια, αλλά βλέπω ότι η διαιτησία δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Δηλαδή για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τίποτα. Από εκεί και πέρα, βάσει τη αγωνιστική πλευρά του παιχνιδιού. Σίγουρα δεν ήμασταν καλοί. Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Δεν μπήκανε τα γκολ. Που αν μπαίνανε θα μας είχαν λυθεί τα πόδια. Ατυχήσαμε σε μία φάση να φάμε ένα γκολ. Από εκεί και πέρα είναι λίγο δύσκολο να το γυρίσει. Τέλος πάντων, βάλαμε ένα γκολ. Προσπαθήσαμε. Δεν μας βγήκε όμως. Και γίνανε αυτά που γίνανε στα πέναλτι. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Έχουμε το αγώνα με το Λεωνίδιο. Θα δουλέψουμε και ό,τι προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ.